Καλημερίζω τον επιχειρηματία, κύριο Γιώργο Μπαμιεδάκη, ο οποίος είναι υποψηφίος δημοτικός σύμβουλος στο πλευρό του Μιχάλη Καραμαλάκη. Κύριε Μπαμιεδάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα και σε εσάς, κύριε Δουλγεράκη, και στο σταθμό σας που μας δίνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πούμε τις απόψεις μας για την υποψηφιότητα που θα έχουμε στις ερχόμενες εκλογές του Δήμου Ηρακλείου. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τουρισμός, από τη δική σας την πλευρά γνωρίζετε, είσαστε γνώστης μάλλον ενός άλλου αντικειμένου, το οποίο πραγματικά είναι και πολύ πολύ δεμένο με το Ηράκλειο. Τουριστική πόλη είναι το Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι δίνετε και λίγο διαφορετικά τα φώτα σας, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαμιεδάκη? Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μονάχα ο τουρισμός, είναι και η καθημερινότητα και των τουριστών και των Ηρακλειωτών. Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τα ενετικά τείχη, που με λυπεί το γεγονός που τόσα χρόνια βλέπω τα ίδια, τις ίδιες εικόνες και τις ίδιες εικόνες, άσχημες εικόνες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα οχυρωματικά έργα της Μεσογείου και θα έπρεπε να είχαν αναδειχθεί και θα έπρεπε να είχαν περπατηθεί και από τους Έλληνες και από τους ξένους, με ποδηλατόδρομους πάνω στα τείχη, με χώρους εστίασης, καφέ, αναψυχής κτλ. Δυστυχώς, αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Παρακολουθώ μια εγκατάλειψη της πόλης μου. Εχθές, παραδείγματος χάρη, έκανα μια βόλτα μέσα στους δρόμους, στα στενά, στον Πόρο, στον Κατσαμπά, και έβλεπα σωρούς από σκουπίδια. Και σαν να μου φαίνεται ότι η πόλη έχει εγκαταλειφθεί, δηλαδή δεν δουλεύει αυτή τη στιγμή η δημοτική αρχή, δεν δουλεύουν οι άρχοντες της πόλης να δώσουν τις οδηγίες τους και τα φώτα τους να δουλέψει η πόλη, να δουλέψει να καθαρίσει το Ηράκλειο. Ναι, η καθημερινότητα λοιπόν. Εγκατάλειψη καταγράφεται της πόλης με αρκετά προβλήματα ωστόσο. Αυτό πάει και στο ρόλο που παίζει η κάθε δημοτική αρχή, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Είσαστε από τους παλιούς και το ξέρετε αυτό. Και ξέρετε πολύ καλά επίσης ότι εάν δεν βαρέσεις και το χέρι στο τραπέζι διεκδικητικά, εκεί πάνω από την Αθήνα σε έχουν λίγο διαφορετικά και σε κοιτάνε. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτή τη στιγμή θα πρέπει η νέα δημοτική αρχή, όποιος θα είναι ο νικητής στις επερχόμενες εκλογές, θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά και να σχεδιάσει τους πόρους, από πού θα βρει τους πόρους για να ξεκινήσει μια καινούργια αρχή, διότι νομίζω ότι θα χρειαστούν πολλά χρήματα σε όλους τους τομείς. Δηλαδή με λυπεί το γεγονός αυτή τη στιγμή που με παίρνουν τηλέφωνο Ηρακλειώτες, συνδημότες μας, να μου λένε ότι το παιδί μου δεν μπορεί να μπει στον παιδικό σταθμό. Πρέπει να βάλω μέσον, δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχει υπογεννητικότητα και να θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά, να εργαστούν και να μην έχουν πού να τα αφήσουν? Πώς θα πάμε μπροστά, πώς θα μεγαλώσουμε το κράτος μας, την πόλη μας? Δηλαδή είναι θέματα καυτά τα οποία θα έπρεπε να τα είχαν δει. Λέμε μετά με το νερό, με τη λειψιδρία. Υπάρχει αυτή η ανομβρία του καιρού που το Ηράκλειο με την τουριστική κίνηση την οποία έχει χρειάζεται σχεδόν το διπλάσιο νερό από ό,τι χρειαζόταν τις προηγούμενες χρονιές. Θα έπρεπε να είχαν βρει λύσεις και μια λύση για μένα είναι η απαλάτωση που έχω πάει σε πολλά κράτη στο εξωτερικό, σε νησιά, μεγάλα νησιά όπως είναι η Κρήτη, και δουλεύουν πολύ την απαλάτωση. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν έτοιμες λύσεις. Μην έρθουμε προτετελεσμένο γεγονότος και πούμε τώρα τι κάνουμε. Είναι πολύ σοβαρά θέματα. Μιλάτε για σχεδιασμό, μιλάτε για πλαν B. Να έχει ένα όραμα, δηλαδή ξεκινάς κάτι και το ονειρεύεσαι, το οραματίζεσαι και λες πρέπει να φτιάξω αυτό, να ιεραρχήσεις τις ανάγκες του τόπου σου, του Ηρακλείου. Είναι τρελά πράγματα που συμβαίνουν και δυστυχώς δεν τα βλέπει, δεν τα σχεδιάζει κανένας. Πρέπει να είσαι λίγο πρακτικός, δεν είναι μονάχα να μπουν οι επιστήμονες, πρέπει να μπουν και οι άνθρωποι της καθημερινότητας, να μπουν και οι άνθρωποι που έχουν γνώση με την καθημερινότητα του πολίτη και τι χρειάζεται και να δίνουν άμεσες λύσεις, όχι θα το δούμε. Μα ειδικά όταν έχεις και τις γνώσεις θα πρέπει να ξέρεις και είσαι εξειδικευμένος και σε κάποιο τομέα θα πρέπει να ξέρεις ότι απαιτείται να
πηγαίνεις προς τα μπροστά με ένα ορίζοντα, δεν ξέρω αν αυτό που σχεδιάζεις θα είναι δεκαετίας, δεκαπενταετίας, πεντηκαπενταετίας, αλλά το ζητούμενο είναι να έχεις και το δεύτερο σχέδιο σε περίπτωση που αντιμετωπίσεις το άλλο, να είναι έτοιμη και άμεση η παρέμβασή σου. Πρέπει πάντα να έχεις μια δεύτερη σκέψη. Δηλαδή απέτυχε η πρώτη, τι κάνουμε αμέσως. Δηλαδή να είναι το σχέδιο έτοιμο, να μην περιμένεις να πεις τώρα τι κάνουμε. Φαντάζομαι ότι ότι εσείς μάλλον λειτουργείτε με ένα άλλο μυαλό, επιχειρηματικό μυαλό, γιατί από τη στιγμή που βρίσκεται άμεσα τη λύση στην επιχείρησή σας, το ίδιο πιστεύετε ότι εύκολα μπορεί να βρεθεί και η λύση μέσα σε ένα δήμο. Αλλά ξέρετε, εδώ είναι ίδιο το πράγμα. Την πολιτική τη γνωρίζετε. Είναι ίδιο το πράγμα. Διότι έχει πολλές αγγυλώσεις, διότι έχει τη γραφειοκρατία, διότι έχει τους έτσι και τους αλλιώς, τους φαρισαίους κλπ. Έχει εκείνους οι οποίοι είναι βολεμένοι. Για πείτε μου τώρα εδώ πώς αυτά. Κύριε Γεράκη, πολύ σωστά είπε ο κύριος Καραμαλάκης ότι που μίλησε με πολλούς εργαζόμενους του Δήμου και στην καθαριότητα εκεί που πήγε και είπε ότι τα εργαλεία είστε εσείς. Εγώ θα είμαι αυτός που θα είμαι ο ενορχιστρωτής της μπάντας και θα σας βάλω τον καθένα στην κατάλληλη θέση, θα σας βοηθήσω, θα σας δώσω τα εργαλεία για να δουλέψετε. Να έχουμε ένα Ηράκλειο όχι καθαρό, πεντακάθαρο. Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή χρειάζεται ένας επικεφαλής, ένας αρχηγός. Να με συγχωρείτε, αλλά θέλουν, επειδή το πάτε συνεχώς στην καθαριότητα, θέλουν ενίσχυση. Όχι, στα πάντα με συγχωρείτε, δεν είναι μοναχά η καθαριότητα. Ναι. Μιας που το πάτε εκεί, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα την καθαριότητα, για αυτό το οποίο διεκδικείς. Είναι αποδεκατισμένοι οι άνθρωποι της καθαριότητας. Υπερβάλλουν αυτό. Δικαστικά συνεχώς έχουν θέματα για να διασφαλίσουν μια θέση εργασίας. Δεν τα καταφέρνουν πάντα. Ποιος είναι ο ρόλος του κεντρικού κράτους και ποιος είναι ο ρόλος εκείνου του Δήμου που βαράει το χέρι στο τραπέζι, κουνάει το αυτί, τραβάει και ένα αυτί και λέει στάκα μέχρι εδώ, αλλά δεν μπορεί και να γίνει αυτό. Εδώ έχουν την ευθύνη δύο πλευρές. Εδώ είναι μεγάλη κοροϊδία που μέσα στα δημοτικά συμβούλια παίρνουν όλες οι παρατάξεις την απόφαση ότι ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να σας προσλάβουμε, να μην σας απολύσουμε όταν τελειώσουν οι συμβάσεις τους, και όταν πάνε στα δικαστήρια μπαίνουν οι δικηγόροι του Δήμου και λένε όχι, δεν τους χρειαζόμαστε. Εδώ είναι η μεγάλη κοροϊδία, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί, γιατί και ο πολίτης ο οποίος έχει μια δουλειά έχει κάνει το πρόγραμμά του, έχει κάνει τον προγραμματισμό του και σου λέει παίρνω αυτά τα χρήματα από τη δουλειά μου και φτιάχνω την οικογένειά μου και φτιάχνω τη ζωή μου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε πιο σωστά, πιο μεθοδικά και πιο ανθρώπινα. Όχι να τους χρησιμοποιείς και μετά να τους πετάς και να λέμε δεν έχουμε, απολύθηκαν οι εργαζόμενοι της καθαριότητας, τώρα το Ηράκλειο θα μείνει βρώμικο διότι δεν έχουμε ανθρώπους, δεν επαρκούν οι άνθρωποι. Αλλά και αυτοί που μένουν μετά, ίσως να το σαμποτάρουν. Σου λέει εγώ θα βγάλω όλη τη δουλειά, εδώ δεν τη βγάζαμε με 100 άτομα. Θα τη βγάλουν τώρα 20. Να λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα που το βρίσκουμε μπροστά μας. Να σας πω μετά με την οδοποιία. Μου είπατε για την καθαριότητα. Να έρθουμε στην οδοποιία. Να πιάσουμε τους δρόμους, το οδόστρωμα κάτω. Εάν δεν είσαι εξειδικευμένος στο να καβαλάς ένα μηχανάκι ή να είσαι ακροβάτης, δεν μπορείς να περπατήσεις. Οι κυρίες στα πλακόστρωτα έχουν φύγει όλα τα πλακάκια και είναι βουναλάκια, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να μην σκοντάψεις και να μην πέσεις. Από τι άλλο να σας πω, από τη σήμανση, δεν υπάρχει σήμανση. Από τις διαβάσεις των πεζών που έχουν σβήσει και δεν φαίνονται, έξω από τα σχολεία που περνάνε τα παιδιά, οι μαθητές από τον ένα δρόμο στον άλλον και δεν φαίνονται οι διαβάσεις των πεζών για τους οδηγούς ή για τους μαθητές να μην έχουμε ατυχήματα. Πείτε μου ένα τομέα να τον πιάσουμε και να σας πω τι γίνεται. Από τα δέντρα, δηλαδή θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας πω το εξής, ότι θα μπορούσαμε περιπίν να φυτέψουμε 500.000, 1 εκατομμύριο δέντρα και να υιοθετήσουν οι πολίτες 5-10 δέντρα ο καθένας, ο οποίος θα τα φροντίζει. Να σας δώσω δηλαδή μια λύση, να μην τα περιμένουμε όλα από το Δήμο, αλλά να πω εγώ ότι έχω 5 δέντρα μπροστά από το σπίτι μου, τα οποία θα τα φροντίζω, θα τα ποτίζω, θα τους βάζω λίγο λίπασμα, θα κοιτάξω να δω να τα κλαδέψω, να τα καλοπίσω
να σας πω πόσα είναι και θα τα προσέχω αφού θα τα φτιάχνω εγώ, και αν θα δω κάποιον να πάει να το πειράξει, θα του πω τι κάνεις εκεί το δέντρο αυτό, είναι δικό μου, είναι της πόλης μου, μας ανήκει. Οπότε βλέπετε αμέσως ότι λύνονται τα χέρια του Δήμου χωρίς να θέλει πάντα εργατικό προσωπικό. Μιλάτε για τα κίνητρα που μπορεί να δίνει ο Δήμος. Τα κίνητρα. Να σας πω μετά με τα ζώα. Όλοι είμαστε φιλόζωοι. Αλλά δεν μπορεί να έχεις ένα ζώο να το έχεις αμολαρητό στη γειτονιά και να πηγαίνει να φοδεύει σου κάθε νου στην πόρτα και σε να σφυρίζεις αδιάφορος. Διότι είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο καθένας αυτός που έχει το ζώο του θα πρέπει να το έχει δίπλα του, να το έχει στο σπίτι του, να το έχει στο εξοχικό του, δεν ξέρω πού θα το έχει. Και να μην ενοχλεί τον γείτονα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλεργίες και τους ενοχλούν είτε γάτες, είτε σκύλοι, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Αυτά λοιπόν πρέπει να προσεκτούν και να ξεκινήσει μια άλλη παιδεία και να ξεκινήσει κάτι το διαφορετικό από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή να είμαστε εμείς πιο προσεκτικοί, να αρχίσουμε να προσέχουμε την πόλη μας, να προσέχουμε την καθαριότητα, να προσέχουμε την κυκλοφορία και μετά θα δείτε πόσα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς γιατί αφαιθήκαμε ως πολίτες, πιστεύετε, μέσα σε όλα αυτά? Γιατί τώρα εδώ μου βάζετε και το ερώτημα αυτό. Ένα νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μία τα κίνητρα που δεν έχω και από την άλλη ότι εγώ όλο αυτό το πράγμα το παραμέλησα. Το κίνητρο είναι μόνο που με έκανε να αφαιθώ και να το παραμελήσω? Είναι το κίνητρο, αλλά είναι και η παιδεία την οποία παίρνουμε από τα σπίτια μας, από τα σχολεία μας. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να διδάξει τα μικρό παιδί, να διδάξει το μεγάλο, να του δείξει το καλό παράδειγμα. Δηλαδή να μην είσαι μέσα στο αυτοκίνητο να οδηγάς, σου τελειώσε το παγίδι τα τσιγάρα ή ο καφές, να ανοίγει το παράθυρο για να το πετάς. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα λεπτά μεν, αλλά ουσιαστικά που θα πρέπει εμείς οι ίδιοι από εμάς τους ίδιους να ξεκινήσει και όχι πάντα από τους άλλους. Εμείς θέμε και μετά έρχονται οι άλλοι. Μάλιστα. Βασικά αυτά τα οποία λέτε, κύριε Μπαμιαδάκη, για ένα Ηράκλειο. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι περιοχές και όλοι οι δήμοι της χώρας. Για αυτό που πρέπει να αλλάξει η αυτοδιοίκηση από τη δική της την πλευρά, ξεκινώντας από τα μέσα ουσιαστικά, αλλά και αυτό που ο καθένας από εμάς ενδεχόμενα θα πρέπει να αλλάξει στη δική του τη συμπεριφορά, στη δική του την καθημερινότητα, για να μην μιλάμε μόνο για καθημερινότητα, να μην γκρινιάζουμε μόνο για καθημερινότητα, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μετά νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, να δημιουργήσεις ομάδες, επιστημονικές ομάδες, παιδιά που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και είναι άνεργα, να τους δώσεις αρμοδιότητες και ενδεχομένως να τους βγάλεις ένα μισθό και από εκεί να ξεκινήσουν, από τις ομάδες αυτές να αναλάβει ο καθένας ένα κομμάτι, η κάθε ομάδα να αναλάβει κάτι. Τι να σας πω, μετά ένα βασικό θέμα που έχουμε εμείς που λέτε με τον τουρισμό. Το Ηράκλειο υπάρχει μέρα που μπορεί να δέχεται και 20.000 τουρίστες, οι οποίοι είναι περαστικοί, θα έρθουν είτε με τα κρουαζιερόπλια είτε με τα ξενοδοχεία. Και δεν υπάρχει μία τουαλέτα να πάνε οι άνθρωποι να κάνουν την ανάγκη τους. Δηλαδή ξέρετε τι βασικό πράγμα είναι αυτό, οι δημοτικές τουαλέτες. Ξέρετε τι πράγμα είναι τα info kiosk, να φτιάξεις κατασκευές με τουριστικές πληροφορίες που θα μπορείς από αυτές τις τουριστικές πληροφορίες να βγάλεις και χρήματα. Να πληρώνεται ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος που είναι μέσα σε αυτό το κιόσι και δίνει τις πληροφορίες. Να φτιάξεις διάφορα σουβενίρ τα οποία θα τα πουλάω στους ξένους. Όχι πολλά χρήματα, ένα ευρώ, μισό ευρώ. Και από εκεί θα δείτε τι χρήματα θα εξοικονομήσει ο Δήμος και τι καλή εικόνα θα έχει με τις πληροφορίες τις οποίες θα παίρνουν οι ξένοι. Δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Να σας πω ότι με το θαλάσσιο τουρισμό, με τις μαρίνες, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή τουριστική πόλη το Ηράκλειο να μην έχει μία και δύο μαρίνες και να πηγαίνει σε άλλα νησιά, σε άλλα μέρη, να πας στην Κόφερη πριν και να βλέπεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών μαρίνες να έρχονται υψηλού εισοδηματικού επίπεδου τουρίστες και να αφήνουν τα χρήματά τους. Και από εκεί ξέρετε πόσα επαγγέλματα μπορούν να συντηρηθούν από τις μαρίνες. Τα καθαριστήρια, οι τροφοδοσίες, τα προϊόντα μας, τα κρασιά μας, οι νοποιοί μας, οι τυροκόμοι μας, οι κτηνοτρόφοι. Πολλά επαγγέλματα θα μπορούσαν να συντηρηθούν από αυτές τις δράσεις.
και να είναι και η μεταλαμπάδευση της κριτικής διατροφής σε όλο τον κόσμο με τα καράβια αυτά και με τα φουραζιερόπλια και με τα, με τα σκάφη αναψυχής, τα οποία έρχονται από όλο τον κόσμο. Μπορεί να πάρει ένα εστιαφόρο και να έρθει από την Αμερική, από την Αγγλία, από την Αφρική, από πουδήποτε. Και να ξέρουν ότι θα βρουν ένα καλό λιμάνι, μια καλή μαρίνα που θα βρουν τα πάντα. Επειδή λοιπόν ξέρουν ότι δεν υπάρχει στους τουριστικούς χάρτες αυτό το πράγμα, γι' αυτό δεν έρχονται. Θα δείτε καμιά φορά να έρθει κανένα μεγάλο γιο τεραστίων διαστάσεων και μεγάλης αξίας γιο και φοβάται ο άνθρωπος να το δέσει. Σου λέει πού να πάω τώρα να δέσω, να μου σπάσει το σκάφος μου. Οπότε είναι τεράστια τα προβλήματα. Εκείνα που μας λείπουν, εκείνα που δεν σκεφτήκαμε, εκείνα τα οποία δεν έχουμε πράξει. Κύριε Μπαμιεδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες, για τις σκέψεις σας που εκφράσατε μέσω του 984. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ίσως πιστεύω ότι θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή και θα δείτε ότι θα τα κάνουμε και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.